Ο προϋπολογισμός κάθε νέας χρονιάς είναι προφανές ότι αντικατοπτρίζει και απεικονίζει και το δημοσιονομικό και το αναπτυξιακό πλαίσιο της κάθε χώρας. Όσον αφορά τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά αυτής της κυβέρνησης, νομίζω ότι τα με πει αναλυτικά και στο φορολογικό νόμο προβδομάδας. Η Νέα Δημοκρατία κόβει από πολλούς, κόβει το μέρισμα, αυξάνει τις ασφαλιστικές εισφορές, αυξάνει το κόστος της ΔΕΗ, για να μπορέσει να δώσει σε λίγους. Στο 1% των φορολογουμένων, στο 2,5% των επιχειρήσεων, στην ακίνητη περιουσία άνω του 1 εκατομμυρίου. Και για να τα πετύχει όλα αυτά, προχωρά επιπλέον σε περικοπή των κοινωνικών πόρων για τα ΜΕΑ, για την οικογένεια, για τη στέγαση. Όλα αυτά δηλαδή τα ουσιαστικά κοινωνικά εργαλεία που προσπαθούν να συνομιλήσουν με το θέμα της δημογραφικής κρίσης. Και κατά τα άλλα, υποκριτικά μας μιλάει για υπογεννητικότητα. Προφανώς μόνο για να υποστηρίξει το σύνθημα πατρίς-οικογένεια. Όμως θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ. Διορθώστε το, έχετε δίκιο σε αυτό, κύριε Βακογιάννη. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφερθώ στο αναπτυξιακό πεδίο, το οποίο οι επιπτώσεις είναι πιο σημαντικές και είναι και πιο μέσο μάκρο πρόθεσμες. Και ταυτόχρονα είναι σημαντικές στο εισόδημα, στα φορολογικά έσοδα και στις δημόσιες δαπάνες. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία να αναγνωρίσουμε την αναπτυξιακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και εδώ θα σας ήθελα, κύριε Βακογιάννη, να την κρίνουμε μαζί. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν λέει: θέση μας είναι η ιδιωτικοποίηση των πάντων. Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης στη Νέα Υόρκη. Ανάμεσά τους είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού, της ενέργειας και μάλιστα μονοπωλιακά. Χθες ο κύριος Χατζηδάκης ήταν αποκαλυπτικός. Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, του ΔΔΕ, του ΑΔΜΙΕ, της ΔΕΠΑ, χωρίς να υπάρχει μνημονιακή υποχρέωση για κάτι τέτοιο. Το άμεσο αποτύπωμα αυτής της πολιτικής είναι διπλό. Αύξηση του κόστους για τα νοικοκυριά και ταυτόχρονα μείωση της αμοιβής των εργαζομένων. Το είπε ο κύριος Τουρνάρας. Το αναπτυξιακό σχέδιο της Δημοκρατίας λοιπόν είναι ιδιωτικοποίηση των πάντων με μείωση των μισθών. Μια πολιτική δηλαδή εις βάρος όλων των οικοκυριών. Μικρομεσαία, εργατική τάξη, αγρότες, μεσαίοι, όλοι θα έχουν μείωση των αμοιβών και αύξηση του κόστους για την παροχή υπηρεσιών. Και προσέξτε πώς. Χωρίς συλλογική σύμβαση για τους εργαζόμενους, προνοεί ο κύριος Βρούτσης και ο κύριος Χατζηδάκης στη ΔΕΗ, χωρίς ανταγωνισμό, γιατί παρεμβαίνουν στην αρχή ανταγωνισμού, αλλά δημιουργούν και μονοπόλιο στα ενεργειακά δίκτυα, οπότε δεν υπάρχει θέμα ανταγωνισμού, παραδείγματος χάρη στο αέριο, χωρίς διαφάνεια, ισοτιμία και ΑΣΕΠ στις προσλήψεις, άρα με ρουσφέτια, χωρίς συνδικαλισμό. Και χωρίς να το διεκδικήσουν, προνοεί ο κύριος Χρυσοοίδης τα θέματα αυτά με τον αυταρχισμό, με σημαδεμένη τράπουλα και κρυφές συνεννοήσεις, όπως παραδείγματος χάρη στην αμνίστευση των τραπεζιτών, στην απελευθέρωση των καταθέσεων αυτών που κατηγορούνται για οικονομικά εγκλήματα, στη φοροαπαλλαγή για τις μεταγραφές των ΠΑΕ, στα παιχνίδια για τη χρηματοδότηση των εφημερίδων. Και παράλληλα με εργαλεία εξαπάτησης της κοινωνίας, πολύ ξεκάθαρα πια μπροστά μας. Αλήθεια, οι μπουλντόζες στο ελληνικό δεν θα μπουνε? Διότι εγώ ήξερα μία δέσμευση ότι τουλάχιστον θα ακολουθήσει το δικό μας χρονοδιάγραμμα, που ήταν τέλος του χρόνου να ολοκληρωθεί το project και να λυθούν όλα τα θέματα συμβολέων. Ούτε στο δικό μας χρονοδιάγραμμα είστε όμως συνεπείς. Είναι όμως τουλάχιστον περιβαλλοντική η πολιτική της Δημοκρατίας, ή και αυτό είναι ένα ακόμα μεγάλο ψέμα? Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Βλέπω εδώ δύο υπουργούς. Έναν υπουργό από τον νομό Ημαθίας και ένα υπουργό από τον νομό Κορινθίας. Προηγουμένως ήταν και ο κύριος Μηταράκης εδώ, αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Γιωργαντάς. Λοιπόν, ήταν τέσσερις υπουργοί, και όμως εγώ θέλω να πω σε αυτούς τους υπουργούς που είναι εδώ ότι ο προϋπολογισμός που έχουν καταθέσει κλείνει 8 φορείς περιβάλλοντος, μέσα στους οποίους περιλαμβάνονται οι νομοί των υπουργών που είναι εδώ. Και του κύριου Μηταράκη και του κύριου Γιωργαντά και του κύριου Δήμα και του κύριου Βεζιρόπουλου. Ουσιαστικά ο προϋπολογισμός, λοιπόν, για να καταλάβετε πόσο περιβαλλοντική είναι η Νέα Δημοκρατία, κλείνει, γιατί αφήνει εκτός χρηματοδότηση τους φορείς. Στο Βόρα πάει οικοβέρνιο, κύριε Υπουργέ. Περιμένω να δω αν θα βάλετε έστω και τώρα προϋπολογισμό για το φορέα της περιοχής σας. Για το Βέρμιο μιλάμε τώρα. Όλες τις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, από την Καστοριά μέχρι τη Βεβορίτιδα. Τον Κορινθιακό κόλπο, κύριε Δήμα, τον αφήνετε εκτός χρηματοδότησης το φορέα σε αυτό τον προϋπολογισμό? Απαντήστε, πάρτε επί του προσωπικού το λόγο. Την Εύβοια, την Νότια Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, τις Κυκλάδες, το Βόρειο Αιγαίο, κύριε Μηταράκη, και αυτό εκτός προϋπολογισμού. Δεν θα έχετε φορέα περιβάλλοντος, λέει τουλάχιστον ο κύριος Σταϊκούρης και ο κύριος Μητσοτάκης, και την Κεντρική και Ανατολική Κρήτη. Πάρτε και εσείς τον λόγο, κυρία Μπακογιάννη, λοιπόν. Αυτή είναι η αγάπη της Νέας Δημοκρατίας για το περιβάλλον. Κλείνει τους φορείς προστατευόμενων περιοχών, το στολίδι της χώρας, τη βιοπικιλότητα και τις περιοχές Natura 2000, αφήνοντας το δρόμο ταυτόχρονα, γιατί δεν έχουν προχωρήσει το διαγωνισμό, για 400 στελέχη, επιστήμονες, οικοπεριεγητές, φύλακες που δουλεύουν ήδη στους υπόλοιπους 28 φορείς. Και προσέξτε,
δεν προβλέπουν στον προϋπολογισμό τίποτα για την εγκεκριμένη πολιτική πρόληψης πυρκαγιών και για 200 νέα στελέχη στις δασικές υπηρεσίες, ενώ διακόψαν το πρόγραμμα πυροπροστασίας χωρίς να βρουν έστω μία συνέχεια για την εμπειρία και τις ειδικότητες που παρέλαβαν περίπου 5.000 εργαζόμενοι. Και από ό,τι μαθαίνω σήμερα, κύριε Μηταράκη, αυτοί οι εργαζόμενοι που σταμάτησαν να απασχολούνται δεν έχουν πληρωθεί για την τελευταία αμοιβή. Αυτό τουλάχιστον δεν είναι κοινωνική πολιτική, για αυτό που δούλεψαν να πληρωθούν εν ώψη Χριστουγέννων. Διακόπτουν ταυτόχρονα ή δεν βρίσκουν λύση για 4.000 νέους επιστήμονες που δουλεύουν και σε προστατευόμενες περιοχές και σε δασικές υπηρεσίες, για να δείτε πώς ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. Ενώ ταυτόχρονα δημιούργησαν το επιτελικό κράτος για να παίρνουν μετακλητούς χωρίς πτυχία και με αμοιβές μεγαλύτερες από αυτές των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν πτυχία. Προωθούν επενδύσεις με οποιοδήποτε κόστος και περιβαλλοντικό, και εγώ περιμένω να έχει την επάρκεια έστω ένας υπουργός να έρθει εδώ να πει ότι ναι. Έχουμε παραλάβει επενδυτικό σχέδιο από την Ελληνικός Χρυσός, δεν το έχουμε ανακοινώσει και το διαπραγματευόμαστε εν κρυπτό, διότι έχουμε ενημέρωση τις περιβαλλοντικές οργανώσεις ότι αυτό γίνεται. Και ενώ λοιπόν εν κρυπτό διαχειρίζονται σχέδια εις βάρος του περιβάλλοντος, χώρια αυτό προωθούν στη Θράκη, ταυτόχρονα καταστρέφουν το ιστορικό αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, βάζοντας γρήγορα μία απόφαση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για να καταστρέψουν τα αρχαία, την ιστορία της πόλης, την ιστορία της Μακεδονίας, την ιστορία της Ελλάδας, που είναι σήμερα ο σταθμός του Βενιζέλου. Αυτή είναι η κυβέρνηση φιλοπεριβαλλοντική της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα υποβαθμίζουν το έργο των επιθεωρητών περιβάλλοντος, ενώ μεταφέρουν οχλήσεις στην Αττική, δεν έχουν καμία επένδυση στον προϋπολογισμό για την ενεργειακή εξοικονόμηση στα κτίρια του Δημοσίου, ενώ έχουν στόχο 38% εξοικονόμηση στο σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, και λένε ότι θα έχουν τάχατε σε ένα μαγικό σχέδιο του κυρίου Σταϊκούρα που θα μειώσει το κόστος ενέργειας 5% χωρίς να μας πούνε από πού θα γίνει όλο αυτό. Και ταυτόχρονα έχουν φοβερές παλινοδίες που έχουν πλέξει και τους Δήμους και τη βιομηχανία για τα πλαστικά, για την ανακύκλωση, με ένα πίστευτο πηγενέλα, ενώ πολύ απλά πρέπει να εφαρμόσουν μια πολιτική που λέει 1 Ιανουαρίου εφαρμόζεται εκπτώσεις στους πολίτες με βάση την ανακύκλωση. Είναι νομοθετημένο και σχεδιασμένο από εμάς. Αν είστε περιβαλλοντική κυβέρνηση, γιατί δεν το κάνετε αυτό? Και δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί τίποτα από κανέναν Δήμο. Και ερχόμαστε τώρα στην απολιγνητοποίηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Μια ψεύτικη εξαγγελία χωρίς σχέδιο, που έρχονται εκ των υστέρων να καλύψουν μια ανακοίνωση του κυρίου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, που άλλες χώρες δουλεύουν εκατοντάδες επιστήμονες μέχρι η κυρία Μέρκελ ή ο κύριος ή άλλοι αρχηγοί κρατών στην Ευρώπη να μιλήσουν για αυτά. Και αυτό συμβαίνει στη Γερμανία. Έρχεστε λοιπόν εδώ να μιλήσετε για πολιτικοποίηση χωρίς σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, ενώ το μόνο σχέδιο που ανακοινώνουν είναι η ιδιωτικοποίηση όλων των ενεργειακών εταιριών, για να μην έχει το δημόσιο κανέναν φορέα να ασκήσει πολιτική ενέργειας. Να μην έχει δηλαδή ούτε τα δίκτυα φυσικού αερίου, ούτε τα δίκτυα ενέργειας, και μάλιστα τώρα ανακοινώσαν πώληση του ΔΔΕ, των δικτύων δηλαδή της μέσης τάσης και της διανομής, χωρίς να είναι μνημονιακή υποχρέωση, συγκρίνοντάς τα με τη δική μας πολιτική που προσπαθούσαμε να σώσουμε τη χώρα από τις δικές τους υποχρεώσεις. Και ξέρετε γιατί τα κάνουν όλα αυτά? Στεραχωριούνται πάρα πολύ, γιατί δεν μπόρεσαν τελικά να πετύχουν την πώληση της μικρής ΔΕΗ που εμείς αναιρέσαμε, την πώληση της πλειοψηφίας του ΑΔΜΙΕ που εμείς αναιρέσαμε, την ιδιοκτησία της πολιτείας στα δίκτυα αερίου που πετύχαμε να συμφωνήσουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, και θέλουν τώρα όλα αυτά να τα ισοπεδώσουν μόνο και μόνο για να γυρίσουν πολύ πιο γρήγορα στο χειρότερο μνημόνιο. Και αυτό γιατί έτσι θα οδηγήσουν ταυτόχρονα σε κέρδη για πολύ λίγους. Ένας ιδιοκτήτης, κύριε Πρόεδρε, μάλιστα, θα είναι ένας ιδιοκτήτης, θα είναι για το φυσικό αέριο όλης της χώρας. Ένας ιδιοκτήτης, και από το δικό του κέρδος θα εξαρτάται η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου, ενώ ταυτόχρονα δεν κρατούν κανένα εργαλείο για την ενεργειακή φτώχεια, για τη δίκαιη μετάβαση των περιοχών που ψέματα μέχρι τώρα λένε ότι θα κάνουν σχέδιο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 31 εκατομμύρια που θα διπλασιαστούν τέλος του χρόνου στο Πράσινο Ταμείο για τη δίκαιη μετάβαση στην Κοζάνη, στη Φλόρια και στη Μεγαλόπολη, και δεν τα δίνουν. Είναι εξασφαλισμένα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Υποκριτές, κατά τα άλλα, θα κάνουν σχέδιο το 20 για κάτι το οποίο έχουν ανακοινώσει ήδη. Έχετε πάει στα 9 λεπτά και αυτό είναι σε βάρος. Βλέπουμε όμως, και έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε, πώς νοιάζονται για τη ΔΕΗ. Όχι, τα τελευταία δημοσιεύματα λένε ότι με τις αυξήσεις στη ΔΕΗ δεκάδες χιλιάδες συνεπείς πελάτες φεύγουν από τη ΔΕΗ. Αυτή λοιπόν είναι η λογική τους. Ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, αύξηση του ενεργειακού κόστους και μια υποκρισία θα κάνουν κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες που κάναμε εμείς. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 9 λεπτά ο προϋπολογισμός δεν είναι μόνο. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, πράγματι. Αυτό κάνετε, κύριε Φάμελε. Ο προϋπολογισμός δεν είναι μόνο αντιαναπτυξιακός και αντικοινωνικός, είναι και αντιπεριβαλλοντικός. Η ανάπτυξη της πατρίδας μας, η κλιματική ουδετερότητα και η μετάβαση στο μέλλον είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουμε στη Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούστε να δείτε. Αυτό είναι σε βάρος των συναδέλφων. Έχουν 60